Για πάμε στον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, που έχει χρηματιστεί και υπουργός εξωτερικών ως γνωστόν και έχει διαχειριστεί καταστάσεις κρίσης και τα ζητήματα αυτά και πολλές φορές. Διπλωμάτης. Βεβαίως. Κύριε Αβραμόπουλο, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους δυο σας και σε όσους μας παρακολουθούν. Τώρα άκουσα τα εισαγωγικά και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να δέσω με την παρατήρηση του κύριου Αβραμόπουλου. Πράγματι, ακούγονται διάφορες φωνές τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, πολλές ακούστηκαν και πριν φτάσουμε στην χθεσινή συνάντηση των δύο κυβερνήσεων. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν πρόκειται για μια διαπραγμάτευση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Είναι το ανώτατο συμβούλιο που έρχονται κοντά οι δύο κυβερνήσεις, ανταλλάσσουν απόψεις και χαράζουν πορεία συνεργασίας. Θυμίζω, κύριε Οικονόμου, το είχαμε πει και παλιότερα σε μια δικιά σας τηλεοπτική εκπομπή, ότι το 2012-2013 είχαμε και τότε ένα ανώτατο συμβούλιο όπου υπογράψαμε στην Κωνσταντινούπολη 25 συμφωνίες. Και αυτό έδωσε μια περίοδο ηρεμίας μέχρι το 2019 που προέκυψαν μια σειρά από ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, υποκινήθηκαν και από όλους εκείνους που δεν ήθελαν την ελληνική προσέγγιση. Εκεί ξέφυγε η Τουρκία. Φτάσαμε τον τελευταίο καιρό να αμφισβητείται κατευθείαν η εθνική μας κυριαρχία. Θυμόσαστε, το είχαμε συζητήσει αυτό. Και τώρα γίνεται μια στροφή. Αυτή η στροφή θα πρέπει να τύχει θετικής αποδοχής και πάνω εκεί να χτιστούν τα επόμενα βήματα και θα το δούμε τον Απρίλιο. Τι δείχνει όμως αυτή η πρώτη συνάντηση? Καταρχήν είναι ένα ερώτημα. Είναι απλώς ότι επιβεβαιώνεται αυτό το μορατόριο που προέκυψε μετά τους σεισμούς ή είναι εντάσσεται σε μια στρατηγική? Αυτή η στρατηγική και από πλευράς Ελλάδος και από πλευράς Τουρκίας πρέπει να αναλυθεί. Ας πούμε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή στέλνει ένα μήνυμα προς την Δύση, προς την Ουάσιγκτον. Θυμηθείτε, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε, ότι όταν γύρισα από την Τουρκία, σε εσάς είχα πει τότε ότι σημειώνεται μια στροφή του Ερντογάν. Και έγινε πρωτοσέλιδο στην Τουρκία, αν θυμάστε. Έγινε με τη ματιά, λέει, του Δημήτρη. Βέβαια. Αυτό το εξήγησα. Δεν θα γινότανε, όπως είπα χαρακτηριστικά σας, με το γύρισμα του διακόπτη. Ήθελε μια προετοιμασία. Το σημαντικό για τώρα είναι ότι πλέον οι δύο ηγέτες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως συνέβη παλαιότερα και με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Οζάλ, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ, τον Τεβίτ, συγγνώμη. Θέλω να σας πω, τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο που δημιουργείται ένα καλό κλίμα. Αλλά μια παρατήρηση. Το θέμα δεν είναι τι θα βγει μέσα από αυτές τις συνεδρίες. Πόσο αυτό διαχρονικά θα αντέξει ώστε να περάσουμε σε μια φάση ηρεμίας και συνεργασίας. Και πάμε τώρα στα ειδικά θέματα. Αυτά που συζητήθηκαν χθες και πολύ σωστά έλεγε νωρίτερα, δεν είναι τα επίμαχα που έθετε η πλευρά της Τουρκίας. Δεν ακούστηκαν καθόλου. Ούτε αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας, ούτε αποστατικοποίηση συνών, τίποτα. Όλα αυτά που κοιμόντουσαν, αν θέλετε, στο παρελθόν και ξύπνησαν το 2019. Τώρα γυρνάμε λοιπόν σε πρακτικές συνεργασίες και χρήσιμες. Δηλαδή, μεταναστευτικό. Και έκανε πολύ καλά ο κύριος Κερίδης που πήγε εκεί. Οδηγούμεθα πλέον στην αναβίωση αυτού που, αν θυμόμαστε, όταν είχα ξεκινήσει, δηλαδή να μπορούν να έρχονται Τούρκοι και να επισκέπτονται την Ελλάδα για τρεις μέρες μετά από συνέλευση του Σέγγεν. Αργότερα είχαν την εθνική Σέγγεν, αυτό προχώρησε και να πούμε και μια αλήθεια και βοηθήθηκαν τα ελληνικά νησιά την περίοδο της προσφυγικής κρίσης και κρατήθηκαν όρθια. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά. Θα βοηθηθούν και τώρα, βέβαια. Και τώρα. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στη Σάμο το καλοκαίρι ότι μόνο από το Ραμαζάνι εισέπραξαν όσα θα εισέπραξαν σε 1,5 χρόνο μέσα. Γιατί έρχονται, περνάνε καλά, ξοδεύουν χρήματα, ξοδεύουν χρήματα και βέβαια θα υπάρχει ένα σκανάρισμα. Ποιοι θα έρχονται από εκείνη την πλευρά? Δεν θα έρχονται, όπως αντιλαμβάνεστε, εκείνοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν και αυτοί καλά. Και βέβαια τα 10 νησιά που ορίστηκαν είναι βασικοί προορισμοί για τον τουρισμό. Αυτός ο τουρισμός όμως έχει και μια άλλη διάθεση. Την καλύτερη γνωριμία, όπως είπα, ανάμεσα στους λαούς. Σας θυμίζω, επειδή είμαστε όλοι λίγο παλιότεροι, ότι όταν ήμουν υπουργός τουρισμού και επειδή η απόσταση Ελλάδος-Τουρκίας είναι κυρίως ψυχολογική και όχι πραγματική, τη συντηρούν δε όλοι εκείνοι που θέλουν την ένταση, είχαμε κάνει κάτι πρωτότυπο την εποχή εκείνη. Οι συναντήσεις με την Τουρκία γινόντουσαν την ίδια μέρα. Στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δηλαδή το πρωί στο Κουσάντας ή το απόγευμα στη Σάμο, το πρωί στο Κάστρο, το απόγευμα στο Καστελόριο. Αυτό έσπαγε τον πάγο. Τώρα, αυτό τι δείχνει? Ότι αρχίζει να χτίζεται η σχέση πλέον από τη βάση της κοινωνίας. Αυτό επιχειρείται τώρα. Γι' αυτό και δεν μιλήσανε για τα υπόλοιπα που τέθηκαν στο τραπέζι. Υπάρχουν όμως κάποιοι, κύριε Αβραμόπουλε, που λένε τι κερδίσαμε στην πραγματικότητα? Όλες οι αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας είναι εκεί, το κάζους Μπέλι είναι εκεί, τα νησιά είναι εκεί, όλα τα πάντα σου λένε στο τραπέζι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, αυτές είναι κάποιες αναλύσεις, τα ακούμε και αυτές και τα λαμβάνω υπόψη. Σας θυμίζω ότι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, γιατί δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς στον κόσμο. Τι σημαίνει αναθεωρητισμός? Να αναθεωρήσει
την συνθήκη της Λοζάνης, η οποία, σύμφωνα με τους Τούρκους, τη θεωρούν ότι εκεί αδικήθηκαν, διότι τους πήρανε κυρίως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ιδρύθηκαν τα καινούργια κράτη, τα οποία πρέπει να σας πω δεν υπήρχαν πριν από τον πόλεμο, ούτε η Συρία, ούτε ο Λίβανος, αυτά προέκυψαν τότε. Οι Αγγλογάλοι λοιπόν τότε που έπαιξαν το δικό τους παιχνίδι, θέλοντας να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των πετρελαιοπηγών στο Κιρκούκ και τη Μοσούλη, έριξαν κατά την άποψη των Τούρκων. Αυτοί λοιπόν, τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι, να το αναθεωρήσουμε. Δεν άγγιζαν τα νησιά, και είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Αυτό προέκυψε από την ώρα που ήρθε η ένταση και βέβαια ξύπνησε και από το βαθύ κράτος της Τουρκίας, η πάγια θέση του, την οποία κάθε φορά φέρνει στην επιφάνεια και εκμεταλλεύεται τις συγκυρίες στην Ουγγαρία. Η διακήρυξη που υπογράψαμε χθες, κύριε Αβραμόπουλε, έχει αξία. Νομική αξία δεν έχει. Έχει όμως βαρύτητα, δεσμευτική, να το πω έτσι. Κύριε Παυλόπουλε, έχει τόση αξία όσο είχε το σύμφωνο μη επιθέσεως και φιλίας του Κεμάλα Ατατούρκου τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το 1930, πάλι το είχαμε πει σε δικιά μας συζήτηση, και ενώ ήταν νοπές οι εικόνες του μεγάλου δράματος της μικρασιατικής καταστροφής, ο Βενιζέλος με τον Κεμάλα Ατατούρκου υπέγραψαν μια αντίστοιχη διακήρυξη προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής. Και τώρα, επόμενο χρόνο ήρθε η Ινωνού εδώ και την επικύρωση. Και περάσαμε μια περίοδο ηρεμίας. Mm-hmm. Έρχονται όμως στιγμές που ξυπνάει από τη γειτονική Τουρκία, όπως σας είπα πρωτήτερα, το βαθύ κράτος με τις πάγιες επιδιώξεις του. Και εκεί δεν έχει καταφέρει ο κ. Ερντογάν ακόμα να ξεδοντιάσει την στρατοκρατία και τον κεμαλικό εθνικισμό. Εκεί είναι η κόντρα στο εσωτερικό αυτής της χώρας. Ποιος θα κυριαρχήσει? Τον τελευταίο καιρό, κατά από την πίεση της αντιπολίτευσης του Μπαχτελή και των άλλων, έκανε βήματα πίσω ο κ. Ερντογάν. Ενώ πάντοτε πίστευε ότι πάνω από το κράτος και το έθνος είναι η θρησκεία, άρθρωσε και εθνικιστικό λόγο. Αυτά σβήσαν όμως χθες, έστω και πρόσχερα. Δεν πρέπει να χτίσουμε σε αυτό το κλίμα για το μέλλον. Και βέβαια το αξιοποιεί η Τουρκία στη σχέση της με την Αμερική κυρίως. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι εν πτήση προς την Ουάσιγκτον ο κύριος Φιντάν. Και τι επελέγει να είναι την επόμενη μέρα αυτού που εστάλει ως μήνυμα της ελληνικής σχέσης? Γιατί ο δρόμος της Τουρκίας προς τη Δύση. Γιατί μπορεί να παίζει, όπως λένε όλοι, να πατάει σε δύο βάρκες, γιατί αυτή είναι η τουρκική διπλωματία. Απ' την άλλη μεριά όμως, αξιοποιείται η σχέση με την Ελλάδα, διότι το πέρασμα της Τουρκίας προς την Ευρώπη και προς την Αμερική είναι η Ελλάδα. Το αντιλήφθησαν και βλέπουμε αυτή τη μεταστροφή. Εδώ, κύριε Αβραμόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Καλημέρα σας.